Η κακοκαιρία Διομήδης πλήττει τη χώρα με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε ετοιμότητα. Η Κάλυμνος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η καταιγίδα των προηγούμενων ημερών. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ήταν αδύνατο αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Με όποιο μέσο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν καταστρέψει υποδομές στο οδικό δίκτυο, το δίκτυο ίδρυυσης και γεωργικές καλλιέργειες. Το νησί επισκέφθηκε ο Ευθύμιος Λέκας. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, το οποίο αφορά και τις βροχοπτώσεις, αλλά και τα φαινόμενα της ροής κορυμάτων. Στο εμποριό της Χίου η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στο λιμάνι, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Καλησπέρα από Φλόρινα. Πάρα πολύ πυκνή χιονόπτωση αυτή τη στιγμή και όπως βλέπετε το έχει πιάσει παντού και βάζει πράγμα. Η κακοκαιρία από το βράδυ χτύπησε κυρίως τη Δυτική Μακεδονία, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία τα προβλήματα που έχει προκαλέσει είναι περιορισμένα. Το επαρχιακό δίκτυο Φούρκα Σαμαρίνας που συνδέει τα Ιωάννινα με τα Γρεβένα είναι σχεδόν απροσπέλαστο. Πυκνή χιονόπτωση στο Σέλι. Από το βάρος του χιονιού ένα δέντρο έπεσε στο δόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Μιλιά Μετσόβου το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Με δυσκολία η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο, στα ορεινά της Ευρυτανίας. Ρίχνει πάρα πολύ χιόνι. Έχει βάλει πάνω από 20 πόντους και συνεχίζει κατάπαυστα. Το χιόνι έχει δημιουργήσει ένα αλπικό τοπίο στο χωριό Μυρίκη, που βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών από το Καρπενήσι. Διατηρείται και αύριο η κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να απασχολήσει τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις βοριάδες, τις χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της υπηρωτικής χώρας, αλλά και τις ισχυρές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση ενός παλιού μαντρότυπου στο Τολό και καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Μηχάνημα του Δήμου Ναυπλίου καθάρισε τον δρόμο για να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία.